στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην λατρεία χρησιμοποιούνται βασικά τα ιερά σκεύη. Το ένα είναι το Άγιο Δισκάριο, το οποίο συμβολίζει τη φάτνη της Βηθλέμ και στο οποίο τοποθετείται ο αμνός, η μερίδα της Παναγίας, η μερίδα των Αγγέλων και των Αγίων. Ο αμνός θα μετατραπεί σε σώμα Χριστού μετά, έτσι ώστε να κοινωνήσουν οι πιστοί. Το Άγιο Ποτήριο, το οποίο συμβολίζει το ποτήριο που έδωσε ο Χριστός στους μαθητές στο μυστικό δείπνο και στο οποίο τοποθετείται το νερό και το κρασί, το οποίο στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας θα μετατραπεί σε αίμα Χριστού, από το οποίο θα κοινωνήσουν οι πιστοί. Ο αστερίσκος, ο οποίος τοποθετείται πάνω στο Άγιο Δισκάριο για να προστατεύει τον αμνό να μην έρχεται σε επαφή με τα καλύματα και συμβολίζει το αστέρι της Βηθλέμ. Η λόχη, η οποία συμβολίζει τη λόχη με την οποία εκεντήθη ο Χριστός και με την οποία ο ιερέας κόβει το πρόσφορο, το αντίδωρο, και η λαβίδα, η οποία χρησιμοποιείται έτσι ώστε να κοινωνούν οι πιστοί το σώμα και το αίμα του Χριστού κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Χρησιμοποιείται σε αρκετά σημεία των ακολουθιών της Εκκλησίας μας, προκαθορισμένα όπου ο ιερέας θυμιάζει τις εικόνες και τον κόσμο και συμβολίζει ότι όπως το θυμίαμα αναβαίνει στον ουρανό, έτσι και η προσευχή των χριστιανών με θέρμη πρέπει να ανεβαίνει προς τον ουράνιο πατέρα.